Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα σε αυτό το online σεμινάριο θα σας εξηγήσω την κάθοδο των ενεργειών μέσα στην προσωπικότητα και πώς φτιάχνουμε το υποσυνείδητο και το συνειδητό μας κομμάτι. Σε αυτή τη φωτογραφία που έχουμε βάλει μπροστά, αυτή που έχω φτιάξει, βλέπετε ορισμένα σύμβολα, γραμμές, και πάνω σε αυτό το πρότυπο θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει μέσα μας για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί ο εαυτός μας. Στην αρχή θα κάνουμε περίληψη της εικόνας. Γράφω τα επίπεδα συνείδησης του εαυτού μας από τη φυσική μας αντίληψη, δηλαδή οι συνειδητότητες που εμείς έχουμε καταλάβει κάτω από την επιφάνεια εργασίας, από εκεί που εμείς ζούμε, από εκεί που εμείς καταλαβαίνουμε και έχουμε φέρει μέσα μας όλα αυτά τα πρότυπα για να μπορούμε να τα συλλάβουμε. Βλέπετε αριστερά ότι έχω γράψει 3 ανώτερα, έτσι, και αντανακλάνε στα 3 κατώτερα επίπεδα. Πιο κάτω έχω γράψει το τώρα, πιο κάτω λέει μηχανικότητα και αυτοματοποίηση. Έχω βάλει 2 βελάκια μετά που λέει περισσότερο σε αυτός, ένωση συλλογικότητα, μείωση συνείδησης, διαχωρισμός, λιγότερο σε αυτός. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η κάθοδος και η ενέργεια προς τα πάνω ή προς τα μέσα. Πιο μέσα έχουμε γράψει σε ένα τετράγωνο αυτό που λέμε υπερψυχή, τα πρώτα 3 κομμάτια μας τα ανώτερα, την ατομική πνευματοψυχή που έχουμε και τον ανώτερο νου. Ο ανώτερος νους, καταλαβαίνουμε ότι παίρνει και λειτουργεί σαν ένας μετασχηματιστής και λειτουργεί παίρνοντας τις ανώτερες μορφές ενέργειας και αρχίζει και τις, λέγαμε, μεταβάλλει, όπως γίνεται το αναλογικό με το digital, έτσι, και αρχίζει και το μεταφέρει, θα λέγαμε, στις διάφορες εκείνες πτυχές που λέμε διαστάσεις και δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε σαν πραγματικότητες και μορφές και όλες τις διάφορες χρονογραμμές. Μας συνδέει με αυτό το πράγμα ο ανώτερος νους μας. Και με φυσικά έχουμε και το κατώτερο νου πιο κάτω που λέμε προσωπικότητα. Αυτά τα 2, αν και είναι ένα, το έχουμε ξεκομμένα εμείς σε 2 τετράγωνα για να καταλάβουμε καλύτερα και να αποσαφηνίσουμε τη διαφορετικότητα της ταχύτητας και της πραγματικότητας την οποία συλλαμβάνει ο καθένας. Θα μπορούσα να σας πω αλλιώς ότι το πρότυπα ιδεών, επίπεδο ενεργειακής γεωμετρίας, το κβαντικό επίπεδο, είναι όλα τα αρχέτυπα εκείνα που δημιουργούνται, οι τάσεις ή οι θελήσεις στο υποατομικό επίπεδο, όπου δίνουν την όθηση μετά να σχηματιστούν στο ατομικό επίπεδο όλα αυτά που ξέρουμε σαν ο νόμος του Ευκλείδη. Στον νόμο του Ευκλείδη λειτουργεί ο κατώτερος μας νους, που στην πραγματικότητα κατώτερος και ανώτερος είναι ένα, και αυτό σχηματίζεται από το χωνί που έχω βάλει, έτσι, για να δείξω ότι από πάνω προς τα κάτω αρχίζει και εστιάζει η συνείδησή μας μέχρι να φτάσει στο τώρα, από αυτές τις 2 γραμμές. Βέβαια, όσο πιο πολύ εστιάζει ο νους προς τα κάτω, βλέπουμε ότι είναι περιορισμένη η συνείδηση, γιατί αυτό το χωνί δείχνει το ποσοστό συνείδησης το οποίο έχουμε κάθε φορά. Δείχνει πως η συνείδηση αρχίζει, ελαττώνεται ή, θα λέγαμε, εστιάζεται στο τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η υπερψυχή από πάνω είναι αφηρημένα πράγματα. Η ατομική πνευματοψυχή μας είναι αφηρημένο, πιο αφηρημένο, θα λέγαμε, πεδίο δικό μας από τη δική μας προσωπικότητα. Πιο ελαστική, θα λέγαμε, γιατί είναι ένα σύμπλεγμα σε εκείνες τις διαστάσεις τις οποίες τα σύνορα, θα λέγαμε, είναι ανοιχτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα εκεί στα ανοιχτά σύνορα, όπως θα γίνει και στη γη κάποτε, θα έρχονται και θα φεύγουν όλες οι πληροφορίες. Στα κλειστά σύνορα όμως, όπως έχει κάτω ο κατώτερος νους και προσωπικότητα, οι πληροφορίες αντανακλούνται και περνάνε μέσα από το πρίσμα των πεποιθήσεων των οποίων έχουμε και μας αφήνουν να βλέπουμε την πραγματικότητα. Βλέπετε λοιπόν, η κίνηση ιδεών δεν γίνεται στην προσωπικότητα, η κίνηση ιδεών γίνεται πάνω στο ανώτερο κομμάτι μας. Γιατί φανταστείτε ότι μέσα στη φυσικότητα κάτι για να περάσει στον νόμο του Ευκλείδη πρέπει να είναι πιο συμπαγές, να έχει παραπάνω, θα λέγαμε, πυκνότητα για να μπορεί να διεισδύσει σε κάτι πιο μαλακό. Ενώ στο κβαντικό επίπεδο γίνεται το αυτόματο αντίθετο. Όταν η πυκνότητα γίνεται πιο, τα λέγαμε, αφηρημένη, όλα διαπερνούνται, απλώς το μόνο που λείπει είναι η πίεση, η αντίσταση και ο πόνος και ο πόλεμος. Εκεί είναι μια αιώνια ειρήνη, θα λέγαμε, ενώ κάτω συμβαίνει με την πίεση, για να μπορεί πιεστικά, δηλαδή εστιασμένη ενέργεια, να διαπεράσει μια πιο λιγότερο εστιασμένη. Γι' αυτό στον νόμο εδώ πέρα που ζούμε, φίλοι μου, του κατώτερου νου, η δύναμη είναι η εστίαση και οι πραγματικότητες που δημιουργούνται είναι εστίαση. Έτσι λοιπόν οι ιδέες όταν έχουν εστιαστεί είναι σαν το καρφί που μπαίνει μες στο ξύλο, και το ξύλο, θα λέγαμε, που μπορεί και διαπερνάει, θα λέγαμε, ένα άλλο κομμάτι πιο μαλακό, ίσως το νερό. Πρέπει λοιπόν να έχουν μια ευθύτητα, όχι απλότητα, μια επιφάνεια κοφτερή, μικρότερη επιφάνεια και μεγαλύτερη, θα λέγαμε, πυκνότητα, για να μπορεί να διεισδύσει κάτι στον κόσμο της ύλης, με όλες τις αντίξωες συνθήκες στις οποίες υπάρχουν και τις αντιστάσεις. Στο ανώτερο κομμάτι μας όμως δεν χρειάζεται να είμαστε εστιασμένοι, γιατί εκεί πέρα τα σύνορα είναι ανοιχτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά, πώς μπορούμε στο φυσικό νου, το κατώτερο νου, στη φύση, να έχουμε εστιασμένες συγκεκριμένες ιδέες με μεγάλη βαρύτητα, για να μπορούν να διαπερνάνε και να δημιουργούν χώρο στο πιο ελαφρύ, αραιό κομμάτι, θα λέγαμε, πάνω στην πυκνότητα της πραγματικότητας της οποίας ζούμε στο 3D. Μετά από αυτή την αναλογία προχωράμε πιο κάτω και βλέπουμε λοιπόν ότι ο κατώτερος νους, η προσωπικότητα, αυτό το άλλο το κουτάκι που στην πραγματικότητα όλα αυτά που σας λέω είναι ένα, αλλά εμείς τα αναλύουμε έτσι για να μπορούμε να τα καταλάβουμε, κρύβει μέσα του αυτά που λέμε, το τι πιστεύει ο καθένας, τις πεποιθήσεις, τις οποίες τον κάνουν να φτιάχνει το δικό του σύμπαν όσον αφορά το περιβάλλον. Βλέπετε ότι ο κατώτερος νους, οι πεποιθήσεις δηλαδή που έχει, μπορεί να αλλάξουν μόνο, θα λέγαμε, την εμφάνιση της προσωπικότητας ως προς τη λήψη. Ο κατώτερος νους, η προσωπικότητα που έχει μέσα τις πεποιθήσεις, δεν μπορούν να αγγίξουν το άλλο επίπεδο. Το άλλο επίπεδο πρέπει να δουλέψουμε με το πνευματικό κομμάτι του νου μας, το ανώτερο νου. Ο ανώτερος νους είναι αυτός πάντοτε που δημιουργεί, φίλοι μου, όχι ο κατώτερος. Ο κατώτερος νους μπορεί να δημιουργήσει μόνο μέσα σας. Ο ανώτερος νους δημιουργεί την πραγματικότητα την οποία ομοιοκραδάζεστε και τα σενάρια τα οποία έρχονται. Ο ανώτερος νους σας δίνει τις ιδέες και σας δίνει ακριβώς εκείνες τις ενέργειες που χρειάζεστε για να μπορείτε να παρατηρήσετε και να πάρετε το μάθημα. Η προσωπικότητα παίρνει μόνο το μάθημα. Δεν μπορεί να δημιουργήσει η ίδια ιδέες. Παίρνει από το ανώτερο κομμάτι και τις γιώνει κάτω. Η προσωπικότητα είναι για να παρατηρεί. Ο ανώτερος νους λοιπόν μας φέρνει ή μας δίνει ή μας, θα λέγαμε, ομοκραδάζει ή έλκει, όπως θέλετε πάρτο, τα σενάρια που έρχονται στη ζωή μας. Ο κατώτερος νους μας φτιάχνει το πώς εμείς θα προσεγγίσουμε αυτά τα σενάρια. Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά που κάνουμε εμείς τώρα είναι εδώ για να φτιάξουμε, να καταλάβουμε ότι ο κόσμος που είναι εστιασμένος στην προσωπικότητα ακολουθεί αυτές τις διδασκαλίες, όλα αυτά τα πράγματα, τις ψυχολογίες που λένε, όλα αυτά τις πρακτικές για να μπορεί να φτιάξει την προσωπικότητα ένα νόμιμο εργαλείο του όλου εαυτού. Μια προσωπικότητα που δεν δέχεται να παίξει το ρόλο της, αλλά νομίζω ότι είναι τα πάντα, είναι φυσικό να νιώθει μόνη, μοναχική, ανεξάρτητη, χωρίς συνεργασία, αβοήθητη, έτσι, και να μπορεί μέσω του πόνου και της αντίστασης και του αποτελέσματος να μπορέσει να βρει μια πιο όμορφη, θα λέγαμε, προσέγγιση των συμβάντων της ζωής. Και τότε μαθαίνει λοιπόν την αλήθεια μέσα από τον πόνο και τις πεποιθήσεις που αλλάζει, μέσα από τα συναισθήματα, μέσα από τις σκέψεις. Κοιτάξτε όμως εδώ πέρα γιατί τα έχω βάλει έτσι. Ο κατώτερος νους και η προσωπικότητά μας έχει λοιπόν τις πεποιθήσεις μέσα και τα πιστεύω. Έχω γράψει ότι ο κατώτερος νους, η προσωπικότητα λοιπόν, αντιλαμβάνεται σαν καθρέφτης την ιδέα που βγαίνει από το όλον, από το ένα, από τα νέα. Από αυτό δηλαδή που φεύγει από το κέντρο, πάντοτε. Είτε λέγεται υπερψυχή μας, είτε λέγεται του σύμπαντος, είτε λέγεται της γης. Πάντα από το κέντρο συνεχίζουν και γίνονται όλες οι αλλαγές. Και φτάνουν στην περιφέρεια. Μέσα από τις διάφορες λοιπόν πεποιθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις, η προσωπικότητα προσπαθεί να δημιουργήσει εκείνες τις νέες δομές για να αντιλαμβάνεται καλύτερα το τώρα. Τι εξηγούμε τώρα λοιπόν? Εξηγούμε ότι όταν εμείς είμαστε μέσα στο νου, στην προσωπικότητα, πεποιθήσεις και τα πιστεύω, είναι ένα συνείδητο κομμάτι αντίληψης. Το υποσυνείδητο κομμάτι αντίληψης είναι τα συναισθήματα που το νιώθουμε σαν ενέργεια αλλά ημισυνειδητά, και το πιο συνειδητό κομμάτι αντίληψης που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι οι σκέψεις. Και επειδή είναι το συνειδητό του κομμάτι οι σκέψεις, τον μπερδεύει πολλές φορές και λέει ότι είναι οι σκέψεις ο άνθρωπος. Βλέπει ότι οι σκέψεις αγγίζουν πιο πολύ το τώρα. Το έχω βάλει εκεί, αλλά δεν είναι το τώρα οι σκέψεις. Οι σκέψεις βγάζουν ένα κλικ πιο πάνω, θα λέγαμε, από το εδώ και τώρα. Το εδώ και τώρα, φίλοι μου, είναι εκεί που εστιάζουμε ακριβώς, ο σταυρός. Είναι εκείνη η μαύρη κουκίδα που σας λέω. Όταν μπαίνεις σε αυτή την κουκίδα, είναι όλη εστιασμένη συνείδηση από το χωνί που βλέπετε προς τα πάνω και αρχίζει και ακριβώς η μύτη του πέφτει εκεί. Κάθε τώρα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ορισμένα σημεία σε ένα γραμμοχρόνο που η συνείδησή μας αρχίζει, εστιάζεται και πέφτει πάνω. Το αφηρημένο δηλαδή κομμάτι, το όλον εμείς που είμαστε, συγκεκριμενοποιείται πάνω σε σημεία γεωμετρικά, θα λέγαμε, για να μας δώσει αυτή την ικανότητα της διαδικασίας, της συνέχισης και της πορείας που έχουμε μέσα στη ζωή. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι οι πεποιθήσεις είναι πιο βαθιά μέσα μας, απλά είναι ασυνείδητα γιατί δεν έχουν μπει το συνειδητό κομμάτι, έτσι, μέσα μας. Όμως όταν μπαίνουμε μέσα μας, έτσι, και προχωράμε από τις σκέψεις στα συναισθήματα, στις συγκινήσεις δηλαδή, και μετά μπαίνουμε στις πεποιθήσεις μας, βλέπετε πόσο πιο πολύ ανοίγει και διευρύνεται η συνείδησή μας. Εκεί πέρα λοιπόν η διεύρυνση της συνείδησης τι μας κάνει? Μας κάνει λοιπόν να δημιουργούμε. Όταν πήγαμε προς τα πάνω, επειδή γινόμαστε περισσότερο σε αυτός, έχουμε πιο πολύ την δύναμη να δημιουργούμε. Βλέπετε, αν είμαστε μόνο στις σκέψεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να το ποτίσουμε με συναισθήματα, δηλαδή να μπούμε πιο βαθιά. Και πάλι, αν τα συναισθήματα και οι σκέψεις δεν έχουν τις κατάλληλες πεποιθήσεις και τα πιστεύω, πρέπει να μπούμε λοιπόν για να δημιουργήσουμε, δεν θα δημιουργούμε. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το σχήμα που έχω κάνει, το πάνω σημαίνει και μέσα. Γιατί είναι το ίδιο. Άνω και μέσο είναι το ίδιο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, οι σκέψεις λοιπόν που έχουμε, το έχω βάλει σε ένα ξεχωριστό τετραγωνάκι για να δείτε λοιπόν πως οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάθε φορά είναι τόσο πολύ εστιασμένοι στο νου τους και νομίζουν ότι οι σκέψεις είναι ο εαυτός τους. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι μέσα από τις σκέψεις εμείς τις περισσότερες φορές δημιουργούμε το τι αισθανόμαστε. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Οι σκέψεις μας δημιουργούν συναισθήματα τις περισσότερες φορές, ακριβώς για να μας δείξει ο εαυτός μας τι συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβετε ότι από τις πεποιθήσεις δημιουργούμε ορισμένες σκέψεις. Από τις σκέψεις φαίνονται με το συναισθήματα, γιατί τα συναισθήματα είναι κάτι που μας δηλώνει μέσα μας πιο βαθιά, κάτι πιο αληθινό. Η συγκίνηση είναι πιο αληθινή, ας το πούμε καλύτερα. Όταν εμείς λοιπόν είμαστε στο τώρα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε δεν είναι πιο πολύ το τι σκεφτόμαστε εκεί που είναι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά τι αισθανόμαστε. Το τι αισθάνομαι λοιπόν θα το ξανακάνουμε σκέψη. Ή καμιά φορά από τη σκέψη, οι σκέψεις μας, επειδή είμαστε τόσο πολύ στη σκέψη, αρχίζουν και διαμορφώνουν το συγκινησιακό μας σώμα. Όμως για να αρχίσουν να διαμορφώνουν το συγκινησιακό μας σώμα, πάνε να πει ότι είναι μερικές πεποιθήσεις πλέον, ότι είναι πεποιθήσεις. Και μερικές σκέψεις λοιπόν βγαίνουν από πεποιθήσεις. Και εκεί πάλι μπερδεύεται ο κόσμος. Σκέψεις και πεποιθήσεις τις μπερδεύει. Ενώ πολλές φορές σκέψεις μπορεί να μην έχει από πίσω πεποιθήσεις, να είναι απλά μια σκέψη. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα τρία πρέπει να τα εμβαθύνουμε μέσα μας και να τα βρούμε, γιατί πολλές φορές σκέψεις είναι απλές χωρίς να έχει από πίσω μια πεποίθηση να την υποστηρίξει, και πολλές φορές μερικά συναισθήματα βγαίνουν από τις σκέψεις, ενώ μερικές συγκινήσεις στην πραγματικότητα βγαίνουν από τα πιστεύω μας, από τις πεποιθήσεις. Γιατί η συγκίνηση, έτσι, θα λέγαμε, είναι ένα βαθύ κομμάτι που βγαίνει από τις πεποιθήσεις. Γιατί για να συγκινηθείς για κάτι, για να νιώσεις πραγματικά κάτι, πρέπει να υπάρχει και εκεί πέρα μια πεποίθηση βαθιά μέσα σου, για να μπορεί να το πολλώσεις σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τα οποία λέμε εμείς συναισθήματα. Αν δεν έχεις μια πεποίθηση, μπορεί να είσαι ομός, μπορεί να είσαι ανέστητος για κάτι που άλλος μπορεί να κλαίει. Έτσι λοιπόν, καταλάβετε ότι αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια μας, οι σκέψεις, οι διανοητικές δηλαδή, και όχι οι ιδέες που ανήκουν στο ανώτερο θα λέγαμε νου, αλλά οι σκέψεις, είναι ένα κλικ πριν το τώρα μας, είναι ένα κλικ δηλαδή πριν τη δράση μας. Γιατί το τώρα σημαίνει δράση, δρώ, είμαι εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν είμαστε στις σκέψεις μας και έχουμε μείνει στις σκέψεις μας, έτσι, δημιουργούμε τα συναισθήματα. Και μετά, όταν εμείς δεν έχουμε καν τον έλεγχο των σκέψεών μας, ο νους αρχίζει και είναι σαν ανεξέλεγκτος και αρχίζει και σκέφτεται ό,τι θέλει, και το κακό είναι ότι με αυτή τη συγκίνηση, επειδή δεν είμαι εστία στη σκέψη, συγκινείται και όλο το συγκινησιακό μας σώμα και μας δείχνει ακριβώς, έτσι, την δόνηση την οποία θα λέγαμε έχουμε. Άρα λοιπόν μέσα μας το βαθύτερο κομμάτι, σε αυτό το κατώτερο νου που λέμε προσωπικότητα, είναι οι πεποιθήσεις λοιπόν και τα πιστεύω, τα οποία δημιουργούν μετά τα πρότυπα ιδεών, έτσι, το επίπεδο της ενεργειακής γεωμετρίας, το κβαντικό επίπεδο, όλες αυτές τις καταστάσεις και τους κανόνες για τη ζωή μας. Βλέπετε ο άνθρωπος που θέλει να κάνει ένα θαύμα, θα λέγαμε, ή να φύγει από αυτούς τους νόμους στους οποίους διέπονται όλοι οι άνθρωποι συλλογικά, θα πρέπει να φύγει έξω από το κατώτερο νου. Και αν κατεφέρει λοιπόν και οι πεποιθήσεις του κατώτερου νου μπορέσουν και υποταχτούν στον ανώτερο κομμάτι του νου, τότε πολλές φορές εκείνη την ώρα δίνεται η δύναμη στον άνθρωπο να μπορεί να φέρει μια πραγματικότητα που οι άλλοι δεν θα μπορούν. Γιατί θα τρέχει, θα κάνει κβαντικό άλμα, θα λέγαμε, ανάμεσα στα διάφορα σημεία του τώρα, την κουκίδα τη μαύρη, η εστίαση δηλαδή του ανώτερου εαυτού του, θα αρχίσει να πέφτει σε τέτοιες πραγματικότητες, κατευθείαν να δίνει εντολή ο ανώτερος νους. Στην πραγματικότητα όμως, στους περισσότερους ανθρώπους, ο ανώτερος νους που είναι ο δημιουργικός, καθώς κατεβάζει την ενέργεια, η ενέργεια φιλτράρεται, αλλάζει και αντιπροσωπεύεται, θα λέγαμε, από την προσωπικότητα. Επομένως, εκεί πέρα φανταστείτε ότι η ενέργεια καθώς κατεβαίνει, μόλις φιλτράρεται από διάφορα πεποιθήσεις και σκέψεις τις οποίες έχει φτιάξει ο άνθρωπος, είναι φυσικό εκεί πέρα, σαν την εικόνα μέσα στο νερό, να αρχίζει να αλλάζει και να μην εκφράζει καλύτερα το θέλημα της ψυχής μας. Βλέπουμε λοιπόν πως το νερό, επειδή αλλάζει η πυκνότητα, απάνω βλέπουμε την εικόνα με τα μάτια μας καθαρά και μόλις κοιτάμε στο νερό μέσα μας φαίνεται διαφορετικά. Φανταστείτε με αυτή την αναλογία ότι συμβαίνει στην κάθοδο της θέλησης, έτσι, για να δημιουργήσει πραγματικότητα μέσα από το πρίσμα της πεποίθησης της οποίας έχει φτιάξει η μάσκα της προσωπικότητας. Βλέπετε λοιπόν, όσο εμείς πιο παθητικοί με την έννοια της μη αντίστασης φτιάχνουμε την προσωπικότητά μας, τότε η ενέργεια, τα πρότυπα ιδεών, το επίπεδο της ενεργειακής γεωμετρίας, αυτό σου λέει το κβαντικό επίπεδο, δεν θα αλλάζει τόσο πολύ. Και ενώ εκεί πέρα η θέλησή μας δημιουργεί τη φαντασία μας, τα λέγαμε, και στη φαντασία γινόμαστε οι δημιουργοί και μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, τότε θα μπορέσουμε να το κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και στη φυσικότητα. Όταν όμως ο νους μας, ο κατώτερο κομμάτι του νου μας, αυτό που εστιάζεται στη φυσικότητα, στους νόμους του Ευκλείδη, στα εξωτερικά συναισθήματα, στο ένστικτο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει φτιαχτεί έτσι για να μπορεί να μας προσέχει και να αντιλαμβάνεται τη φυσικότητα, ο κατώτερος νους μας, το κατώτερο κομμάτι του νου μας, πάντοτε θα είναι εμπόδιο. Πάντοτε θα είναι εμπόδιο, γιατί δεν θα μας αφήνει λόγω της δικές του άμυνες να παίξουμε αυτό το πράγμα. Και έτσι ήρθε και η λύθη, φίλοι μου. Ήρθε και η λύθη με αυτόν τον τρόπο, γιατί εμείς εστιαστήκαμε στην προσωπικότητα, ξεχνώντας το ανώτερο κομμάτι μας, το υποατομικό. η μόνη φυσικότητα που έχαμε και σιγά σιγά τη μαθαίναμε, και αυτό ήταν το παιχνίδι που παίζαμε, ήταν να παίξουμε τον άνθρωπο της λύθης που είχε ξεχάσει την δύναμη της πνευματικής του ικανότητας να δημιουργεί, και φυσικά έμαθε να δημιουργεί αντανακλαστικά μέσω του φυσικού νου, μέσω της τεχνολογίας δηλαδή και των εργαλείων. Όσο ο άνθρωπος ανεβαίνει επίπεδα, η συνείδηση και η τεχνολογία θα δημιουργείται με τρόπο μαγικό. Όσο ο άνθρωπος πέφτει στον κατώτερο νου, στην προσωπικότητα, θα δημιουργείται με τρόπους εργαλείων, τεχνολογίας, τέτοιας όμως που να μην έχει μέσα τη συνείδηση και να απαιτεί έργο, πιο πολύ δηλαδή την ενέργεια στο φυσικό επίπεδο. Όταν ο άνθρωπος δουλεύει με τις ανώτερες ενέργειες, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πραγματικότητες με την θέληση. Γιατί όπως ξέρουμε, στο υποατομικό επίπεδο και όπως έχουν βρει και οι επιστήμονες τώρα, η θέληση, ο παρατηρητής δηλαδή, ελέγχει το παρατηρούμενο. Αυτό όμως δεν γίνεται στον νόμο του Ευκλείδη. Άρα λοιπόν εμείς το πνευματικό κομμάτι του νου μας, όταν το ενώσουμε με το κατώτερο νου μας, τότε θα μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την αλυσίδα και από την υπερψυχή μας να αρχίζουμε να υγιώνουμε κατευθείαν στο τώρα μας. Καταστάσεις, έτσι, αρμονικές, πιο αρμονικές, δηλαδή το θέλημα της υπερψυχής, το θέλημα του ανώτερου νου, το θέλημα της ατομικής ψυχής μας και όχι το θέλημα της προσωπικότητάς μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ατομική βούληση της προσωπικότητας είναι σε εισαγωγικά μια πλάνη που έχει κάθε φορά η προσωπικότητα για να νομίζει ότι μπορεί να διαλέξει μόνη της, ενώ αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει και εδώ στη βάση, φίλοι μου, είναι μια πλάνη που έχει το ακατώτερο κομμάτι του νου μας, επειδή έχει αποκοπεί, μέχρι να ξαναενωθεί με το όλο κομμάτι του ολικού εαυτού μας και να καταλάβει ότι ποτέ δεν είχε την ελεύθερη βούληση η προσωπικότητα, αλλά σαν ολική αυτή εστιάζαμε σε σημεία, έτσι, και παίζαμε όλες αυτές τις γιώσεις στην πραγματικότητα που λέμε γη και στα επίπεδά της. Άλλωστε και η γη τι είναι, τίποτα άλλο από ένα εστιακό σημείο από το αφηρημένο κομμάτι του όλων. Φανταστείτε ότι το όλον είναι σαν κάτι που να είναι πολύ αραιό και συνεχώς χωνιά να πηγαίνουν και να εστιάζουν, έτσι, και να κεντράρουν και να γίνονται πυκνότητες που σβουρίζουν προς τα κάτω και σβουρίζουν προς τα πάνω. Οι δύο ενέργειες. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν και λέμε από το τώρα λοιπόν τι βλέπουμε, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα σκεφτόμαστε εμείς το αποτέλεσμα και κάνουμε την διαδικασία που κάνει ο νους, την επεξεργασία. Από τις σκέψεις λοιπόν λέμε πώς νιώθουμε. Αναλύουμε πώς νιώθουμε και πηγαίνουμε πιο πάνω, πιο μέσα δηλαδή, στις πεποιθήσεις, φίλοι μου. Οι πεποιθήσεις είναι ασυνείδητες, δεν τις ξέρουμε και αυτό καλούμαστε να κάνουμε, συνειδητές πεποιθήσεις. Και οι πεποιθήσεις εστιάζονται με τη συνείδηση, φίλε μου. Όταν οι πεποιθήσεις εστιαστούν με τη συνείδησή μας, τότε είμαστε όλοι αυθεντικοί στο επίπεδο που είμαστε. Αυθεντικότητα λοιπόν σημαίνει όταν οι πεποιθήσεις γίνονται αντιληπτές και είμαστε εντάξει με αυτές. Αν εμείς έχουμε μέσα μας πεποιθήσεις που δεν είμαστε εντάξει, είναι φυσικό να μην είμαστε αυθεντικοί. Και λοιπόν στην πραγματικότητά μας δεν θα νιώθουμε το εγώ είμαι, το πραγματικό εγώ είμαι. Θα νομίζουμε ότι είμαστε άλλα επίπεδα, ή πιο αφυπνισμένοι, ή λιγότερο αφυπνισμένοι, απαξίωση, αξίωση κτλ. Άρα λοιπόν από το αποτέλεσμα προχωράμε να βρούμε ποιες πεποιθήσεις έχουμε για να μπορούμε εμείς στην προσωπικότητα να προσεγγίζουμε έτσι τα πράγματα του περιβάλλοντός μας, έτσι, του συλλογικού θα λέγαμε παιχνιδιού θεάτρου που παίζουμε εδώ πέρα σαν άνθρωποι, των σεναρίων. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν τις σκέψεις, παρατηρούμε τα συναισθήματα και μετά πηγαίνουμε πιο πίσω και βρίσκουμε τις πεποιθήσεις. Το τι πιστεύω εγώ μέσα μου στον δικό μου ατομικό κόσμο για να έχω αυτή την προσέγγιση στον εξωτερικό κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, σιγά σιγά αυτό θα μας δείξει πραγματικά ποιες πεποιθήσεις είναι δικές μας και ποιες πεποιθήσεις νομίζαμε ή τις έχουμε πάρει ή τις πιστεύουμε χωρίς η συνείδησή μας να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είτε να είναι μικρότερες από αυτές και να θέλουμε μια αλλαγή, είτε να είναι μεγαλύτερες. Προσέχτε όμως, φίλοι μου, αν εμείς δεν είμαστε ειλικρινείς και δημιουργούμε και λέμε και πιέζουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, οι πεποιθήσεις ποτέ δεν θα ισχύουν. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι πεποιθήσεις ισχύουν γιατί ακριβώς τις βιώνουμε. Ένας άνθρωπος που βιώνει το φόβο, βιώνει το φόβο στο εδώ και τώρα. Δεν βιώνει το φόβο επειδή έχει τις πεποιθήσεις ή επειδή θα πει εγώ πεποίθηση ότι είμαι θαραλέος, δεν θα φοβάμαι ή δίνουν εντολές ή κάνουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έρθει η συνείδηση και η συνείδηση σας είπα δεν είναι κάτι που απλά θα λέγαμε γνωρίζουμε με την έννοια της πληροφορίας. Η συνείδηση είναι να έχει έρθει η πληροφορία στο κέντρο μας ώστε να έχει γίνει ένας αυτόματος μηχανισμός μέσα μας και να μην μπορούμε από αυτό ας πούμε να μην το καταλάβουμε λιγότερο. Δηλαδή τι, η συνείδηση σημαίνει κάθε φορά το να έχω πλήρη την κατανόηση μέσα μου σε όλα τα επίπεδα το πώς λειτουργεί θα λέγαμε αυτό το πράγμα που έχω επιλέξει να είμαι. Άνθρωπος χωρίς συνείδηση φίλοι μου είναι ένας άνθρωπος μηχανικός, σαν τα ζώα της μηχανής. Δεν ξέρει για ποιο λόγο προτιμάει αυτό, είναι αυτό. Το κομμάτι το οποίο λέγεται νους δεν το έχει φτιάξει να πηγαίνει παράλληλα με το συμβάν. Οπότε ο νους πάντοτε ζητάει θα λέγαμε πληροφορίες, πάντοτε ζητάει θα λέγαμε εξηγήσεις και ο καθένας άνθρωπος στο επίπεδό του καλείται να δώσει την δική του αυθεντική εξήγηση για να είναι συμβατός με τα κομμάτια τα οποία έχει μέσα του και του καθορίζουν τον εαυτό. Αν μερικά κομμάτια μέσα μας δεν είναι συμβατά με ό,τι γίνεται στο περιβάλλον, είναι γιατί εμείς στο αποκομμένο μας κομμάτι έχουμε δώσει πληροφορίες που δεν τις καταλαβαίνουμε. Και αυτό και έτσι έρχεται η λύθικη μηχανικότητα του ανθρώπου. Πάει στην εκκλησία χωρίς να πηγαίνει. Λέει ότι πιστεύει χωρίς να πιστεύει. Λέει ότι αισθάνεται χωρίς να αισθάνεται. Λέει ότι αγαπάει χωρίς να αγαπάει. Γιατί δεν είναι συνειδητός σε αυτά που κάνει, φίλοι μου. Ενώ ο άνθρωπος, αν είναι ειλικρινής, τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν ακριβώς τι πιστεύει. Γιατί μόνο ό,τι πιστεύουμε συμβαίνει. Δεν πιστεύουμε κάτι για να συμβεί. Αυτό που ήδη πιστεύουμε συμβαίνει, φίλοι μου. Και αυτό είναι ένα άλλο κλειδί που σας δίνω. Μόνο ότι πιστεύουμε συμβαίνει. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να λέμε ότι έχουμε πεποιθήσεις μέσα μας οι οποίες έξω δεν ισχύουν. Το μέσα και το έξω πρέπει να γίνεται το ίδιο. Άρα δεν πάνε να λέτε λοιπόν και υπεροπτικά όλοι στο φως, αυτά ιστορίες. Όταν έξω δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα φίλοι μου, δεν είμαστε. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, πρέπει να γίνετε συγκεκριμένοι. Δυστυχώς εδώ πέρα ο κόσμος που παίζουμε είναι ο κόσμος των συγκεκριμενοποιήσεων, φίλοι μου. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, μόλις λοιπόν κάνουμε αυτό το πέρα το πράγμα και οι πεποιθήσεις μας λοιπόν και τα πιστεύω μας έχουν φτιαχτεί έτσι ανάλογα λοιπόν της δικής μας κατάστασης, επίπεδου, συνείδησης, συνειδητότητας, έρχεται η αυθεντικότητα και είτε είσαι χαζός, είτε είσαι έξυπνος, είτε επιστήμονας, είτε ποδοσφαιριστής, τα πάντα, έρχεσαι το εγώ είμαι και αρχίζεις λοιπόν και δουλεύεις, εργάζεσαι, ζεις παράλληλα με την ψυχική σου θέληση για να πάρεις το μάθημα ανεξαρτήτων τι σενάριων μπορεί να διαλέξεις το μάθημα το ψυχικό. Φίλοι μου, το μάθημα το ψυχικό θες δεν θες να το πάρεις. Το μόνο που σε κάνει να πονάς ή να μην πονάς ή να καθυστερείς είναι η προσωπικότητα. Γι' αυτό σας λέω η προσωπικότητα, η ελεύθερη βούληση της προσωπικότητας είναι φαινομενική μόνο στον κόσμο της. Το μάθημα του ψυχικού να το πάρεις, απλά προσωπικότητα διαλέγει πώς, με τι αντίσταση, τι σενάρια, τι μορφές, τι πεποιθήσεις θα έχει για να πάρει αυτό το μάθημα. Το μάθημα όμως θα το πάρει φίλοι μου. Καταλάβετε, έτσι είναι ακριβώς το πράγμα, γι' αυτό η προσωπικότητα έχει αποκοπεί και έχει γίνει θα λέγαμε ένα είδος αυθαίρετης μονάδας μέσα από τη λύθη την οποία συμβαίνει, που όμως αυτό πάλι μας βοηθάει να βιώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που χάσαμε τον εαυτό μας, το παιχνίδι που ξαναθυμόμαστε, και όλο αυτό το ωραίο, το αλατοπίπερο, το να βρίσκουμε τον δρόμο μας. Πιο κάτω λοιπόν έχω φτιάξει ότι εκεί η συνείδηση που εστιάζεται πάλι στο τώρα και δημιουργεί, βλέπετε πιο κάτω λοιπόν λέω ατομική αυτόματη συμπεριφορά τα εγώ μας. Τι είναι αυτό με το κουτάκι που έχω βάλει και ξαναλέω ασυνείδητο κομμάτι αντίληψης. Αυτό το κομμάτι, αν και βλέπετε ότι έχω κάνει μια χιαστή στις γραμμές, δηλαδή ότι ξανά μεγαλώνει, δεν εστιάζεται, αλλά ξαναμεγαλώνει μπρος τα κάτω, αντανακλαστικά, η συνείδηση, δείχνει λοιπόν ότι έχει η αυτόματη συμπεριφορά, έτσι, οι συλλογικές αυτόματες συμφωνίες και οι φυσικοί μας νόμοι ανήκουν σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, πιο βαθύ πάλι από τα διάφορα άλλα που εστιάζουν στο τώρα. Λίγο πιο πάνω θα λέγαμε. που αυτή η αυτόματη συμπεριφορά μας, οι διάφοροι αυτοί μας, οι αυτοματοποιημένοι δηλαδή, οι συλλογικές αυτόματες συμφωνίες, είναι εκεί πέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι, θα λέγαμε, δουλεύουν, σε ένα συνείδητο κομμάτι αντίληψης. Αυτό το συνείδητο κομμάτι αντίληψης στην πραγματικότητα, φίλοι μου, είναι κοντά εκεί πέρα που λέμε το τετραγωνάκι που λέει κατώτερο ενός προσωπικότητα. Ακριβώς εκεί πέρα είναι λίγο πιο μέσα, θα λέγαμε, και στο όριο των πεποιθήσεων και των πιστεύων, αν το βάσαμε στην πάνω πλευρά. Το έχω βάλει στην κάτω πλευρά γιατί υποτίθεται ότι θέλω να το δείξω με ένα είδος υποσυνείδητης μηχανικότητας. Λοιπόν, αυτή η ατομική συμπεριφορά, τα διάφορα εγώ μας, φίλοι μου, έτσι, θα φτιαχτούν μόλις έχουμε φτιάξει την προσωπικότητα, μόλις έχουμε φτιάξει πεποιθήσεις, συναισθήματα και πιστεύω και έχουμε ανακαθορίσει κάθε φορά το τι είμαστε, τι αυθεντικά είμαστε. Τι αυθεντικοί είμαστε με τα διάφορα εγώ, με τους διάφορους εαυτούς μας, τις διάφορες αλλαγές μας. Όμως αυτά, για να φύγουμε από τα εγώ, από τη συμπεριφορά των εγώ μας, την αυτόματη, θα πρέπει να κάνουμε ένα κλικ πιο πάνω, φίλοι μου. Ένα κλικ πιο πάνω, να βγούμε έξω από το κατώτερο νου, έξω από την προσωπικότητα. Τότε βγαίνεις έξω από τα εγώ. Και μόλις φτιάξουμε πρώτα τα εγώ μας, πρώτα να καθορίσουμε τι εγώ έχουμε, με τι εγώ περπατάμε, πώς είναι αυθεντικός εαυτός μας, τότε και μόνον τότε μπορείς να ξεκινήσεις να παρατηρήσεις και τα εγώ αυθεντικά και να είσαι έξω από τα εγώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι τώρα ακόμα δεν ξέρουν τι πεποιθήσεις έχουν, έτσι. Τα εγώ είναι κάτι πιο βαθύ, γιατί είναι διάφορες πιο δομικές πτυχές, θα λέγαμε, του εαυτού μας. Αυτός διαφορετικός, με τα πιο βαθιά εγώ, θα λέγαμε, και τα πιο απλά. Θα μπορούσαμε να πούμε τα πιο απλά εγώ είναι οι ίδιες πεποιθήσεις και τα πιστεύω που έχει η προσωπικότητα. Ένα πιο βαθύ εγώ, θα λέγαμε όμως, έτσι, ότι μπορεί να είναι αυτό η μονάδα, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα της όλης εσάρκωσης της οποίας έχεις αυτή τη στιγμή. Και μια άλλη ατομικότητα πιο πάνω, ανοιχτή, χωρίς σύνορα, είναι αυτή που λέμε ο ανώτερος εαυτός, με την έννοια της δικής μας πνευματοψυχής. Θέλω να πω ότι τα εγώ, το μόνο που κάνουν κάθε φορά που πολλαπλασιάζονται καθώς κατεβαίνουν, έτσι, και διασπώνται, είναι ότι κλείνουν τα σύνορα. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, βοηθήσει πολύ. Τα εγώ, η μονάδα δηλαδή, όσο επεκτείνεται συνδυσιακά προς τα πάνω και γίνεται πιο αφηρημένη, ανοίγει τα σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν λένε πολλοί άνθρωποι ότι στην πνευματικότητα εκεί υπάρχει ευδαιμονία. Γιατί, όπως σας εξήγησα πριν, με το παράδειγμα με της πρόκας, του ξύλου, της θάλασσας και της πίεσης και της πυκνότητας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λείπουν οι αντιστάσεις στο χημικοφυσικό περιβάλλον, του χημικοφυσικού περιβάλλοντος του οποίου ζούμε τώρα. Οι συλλογικές αυτόματες συμφωνίες, δηλαδή οι φυσικοί μας νόμοι, φίλοι μου, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό μπορούμε να το παρακάμψουμε με τα θαύματα τα οποία σας είπα, όταν μπορούμε εμείς και πούμε στο αρχέτυπο, έτσι, ενεργειακό επίπεδο. Όμως, επειδή είναι συλλογικές συμφωνίες, είναι αυτόματες δομές και κανόνες και νόμοι κάτω από την οποία όλοι οι άνθρωποι μαζί ζούμε. Αυτό, φίλοι μου, για να τα αλλάξεις δεν μπορείς να τα αλλάξεις, έτσι. Πρέπει να μπεις βαθιά σε ένα επίπεδο, να είσαι εκείνη την ώρα. Η ατομική πνευματοψυχή μας ασχολείται με αυτά, που κάθε φορά θέλει να εστιαστεί για να εσαρκωθεί, για να εσαρκωθεί. Κάθε φορά αυτές οι συλλογικές αυτόματες συμφωνίες, φίλοι μας, ή οι φυσικοί μας νόμοι, είναι αυτά που έχουμε ψυχικά, θα λέγαμε, διαλέξει ομοκραταστικά, αναλόγως το φως που έχει κάθε ψυχή μέσα του ανθρώπου, για να μπορεί να έρθει και να παίξει σε ανάλογο πλανήτη, σε ανάλογο γαλαξία, σε ανάλογη χρονογραμμή, σε ανάλογο περιβάλλον, έτσι. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, στο επίπεδο που βρίσκεται τώρα ο μέσος άνθρωπος, δεν μπορεί να διαλέξει η δική του η ψυχή ακόμα, αν θέλει να πάει σε ποιο κράτος, σε ποια οικογένεια. Όλα αυτά που λένε ισχύουν, αλλά όχι για τους ανθρώπους τώρα. Είναι δυστυχώς πληροφορίες που είναι για τις ανώτερες ψυχές, για τις ανώτερες συνειδήσεις. Κάποιος, για να έχει επιλογή, πρέπει να γίνει συνειδητός στις δυνάμεις που έχει. Άρα λοιπόν, από τους ανθρώπους τώρα αυτή της εποχής, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν και διαλέγουν, και αυτοί οι άνθρωποι, για να διαλέξουν σε ποιο περιβάλλον θέλουν να ξαναεσαρκωθούν, πρέπει να έχουν μια αποστολή. Καταλαβαίνετε, οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι μέσα στην άγνοια απλά ανακυκλώνονται σε ένα ορισμένο DNA, μια γραμμή DNA, μέχρι να τελειώσει, έτσι, χωρίς το δικαίωμα να μπορούν να μεταπηδήσουν. Είναι ακριβώς όπως στην καθημερινότητα. Μερικοί άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μπορούν να ξεφύγουν από ορισμένα σενάρια, άλλοι άνθρωποι είναι κολλημένοι σε σενάρια. Άλλη μια φορά σας πω, το μεγάλο μυστικό είναι ότι τίποτα δεν κρύβεται, και όταν παρακολουθήσει κάποιος τον κόσμο τον οποίο έχουμε φτιάξει, παρακολουθεί τους μέγα νόμους τους οποίους υπάρχουν, όπως πάνω έτσι και κάτω. όποιος παρακολουθεί την και είναι συνειδητός στο εδώ και τώρα, στην πραγματικότητα, θα μπορεί να γίνει συνειδητός σε όλα τα επίπεδα για το σύμπαν υλογραφικό. Σας είπα, από το μικρότερο βλέπω το μεγαλύτερο και από το μεγαλύτερο μπορώ να δω το μικρότερο. Αυτό, η αυξομοίωση στα επίπεδα μέσα μου, είναι σαν το ζουμάρισμα της κάμερας. Ακριβώς αυτό το zoom κάνει και ο φακός του ανώτερου εαυτού μας με τον κατώτερο εαυτού μας. Ένα ζουμάρισμα του ολικού εαυτού, έτσι. Προσέχτε όμως τώρα. Και με αυτό θα κλείσουμε, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο με αυτό το όμορφο σεμινάριο σήμερα. Αυτοί που ξέρουν από κάμερες, δηλαδή, ξέρουν ότι το υπερβολικό zoom αλλοιώνει την εικόνα. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, έγινε και σε εμάς. Το υπερβολικό ζουμάρισμα στην ύλη, η επέκταση υπερβολική πάνω στην ύλη, έφερε όλες τις αντίρροπες και μη δυσαρμονικές και διάφορες κακεντρεχείς και δαιμονικές και, όπως θέλετε πέστε το, δυσαναλογίες, δυσαρμονίες στο επίπεδο το οποίο που ζει ο άνθρωπος. Και η ανθρωπότητα γίνει μια τρομακτικά δαιμονική πραγματικότητα, την οποία έχουμε για πολέμους, αυτά, ιστορίες, ανομαλίες, που ναι μεν είναι εμπειρίες, μια επέκταση, ένα ζουμάρισμα, που όμως αυτό το ζουμάρισμα, φίλοι μου, έγινε τόσο πολύ μεγάλο που έφυγε από την άλλη πλευρά της εστίασης και αρχίζει η εικόνα και αλλοιώνεται. Και αυτή η αλλοιώση της εικόνας είναι όλα αυτά που ζούμε, οι αρρώστιες, οι πολέμοι, η δική μας αυτοκαταστροφή, η δική μας αυτοκαταστροφική ψυχολογία που φτιάξει ο άνθρωπος, τα δικά μας δαιμονικά πράγματα που έχουμε μέσα μας και συνέχεια αυτοκαταστρεφόμαστε, η καταστροφή της γης που πήγε να γίνει και όλο αυτό το πράγμα που λέμε σε εισαγωγικά το κακό, η καθυστέρηση, η καταστροφή, η αλλοίωση, η εντροπική κατάσταση, αντί για το χτίσιμο, έτσι, του αυθεντικού, θα λέγαμε, αυτού μας πάνω στο επίπεδό μας. Η ανθρωπότητα λοιπόν τώρα σε εισαγωγικά μπορεί καλύτερα, μπορεί να ξεζουμάρει λίγο από την πολύ zoom που έπεσε στην ύλη η εστίασή της και αλλοιώθηκε, και να έχει ένα zoom που θα φαίνονται τα πράγματα καθαρά στη φωτογραφία, έτσι, ή στην εικόνα που θέλουμε να ζουμάρουμε. Ελπίζω να έγινα κατανοητός αυτά σχετικά με τα επίπεδα συνείδησης του εαυτού μας κάτω από τη φυσική μας αντίληψη. Όλα αυτά είναι θελοντικά. Το κανάλι μας, όποιος θέλει να το ενισχύσει, υπάρχουν εκεί πέρα πράγματα που να λένε να μπορείτε να κάνετε τη δική σας δωρεά, τη δική σας συνεισφορά, με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε κι εσείς να συνεργαστούμε, να συνεισφέρετε και να ενισχύσετε αυτή την εργασία την οποία κάνουμε συλλογικά εσείς, εμείς, είτε το αναγνωρίζετε και σε συνειδητής αυτό, είτε όχι. Ειρήνη σε όλους.